Κύρινε το δελτίο ειδήσεων από τον τηλεοπτικό σταθμό της Βουλής των Ελλήνων. Ψήφο εμπιστοσύνης πήρε πριν από λίγη ώρα η νέα κυβέρνηση του Λουκά Παπαδήμου με 255 ναι και 38 όχι κατά ονομαστική ψηφοφορία με την οποία ολοκληρώθηκε η τριήμερη διαδικασία στην Ολομέλεια της Βουλής. Συνδεόμαστε με τον κοινοβουλευτικό μας συντάκτη, τον Τάκη τον Κάμπρα, θα μας δώσει όλες τις λεπτομέρειες της τελευταίας στιγμής. Τάκη, καλώς απόγευμα. Καλό απόγευμα, κυρίες και κύριοι. Υπερψηφίστηκε πριν από λίγο στην Ολομέλεια η κυβέρνηση συνεργασίας υπό τον πρωθυπουργό κ. Λουκά Παπαδήμου. Ψήφισαν 293 βουλευτές. Ψήφο εμπιστοσύνης παρήχαν 255 βουλευτές από το ΠΑΣΟΚ, τη Νέα Δημοκρατία, το ΛΑΟΣ, οι ανεξάρτητοι βουλευτές που πρόσκειται στο κόμμα της Δημοκρατικής Συμμαχίας και οι ανεξάρτητοι βουλευτές Μιλένα Αποστολάκη, Σωτήρης Χατζηγάκης, Έλσα Παπαδημητρίου και Γιώργος Λιάνης. Μάλιστα. Αρνητική ψήφο του ΣΥΡΙΖΑ, οι βουλευτές Τσετίν Ματατζή και Χρήστος Κατσούρας από το ΠΑΣΟΚ, Πάνος Καμένος από τη Νέα Δημοκρατία, οι ανεξάρτητοι βουλευτές της Δημοκρατικής Αριστεράς, του Άρματος Πολιτών και ο Ευάγγελος Παπαχρήστος, Παναγιώτης Κουρουμπλής και Σοφία Σακοράφα. Απουσίαζαν, αλλά με επιστολή τους γνωστοποίησαν ότι θα ψήφιζαν ναι, ήταν οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ. Περλεπέ Σιφωνάκη Κατερίνη, Αναστάσιο Σιδηρόπουλο, από τη Νέα Δημοκρατία ο Ευρυπίδης Τηλιανίδης. Όχι, θα ψήφιζαν η Σταύρος Κοπελίτης, Γιάννης Γιόγκας και Γιώργος Μαυρίκος. Οι ψήφοι αυτοί δεν προσμετρήθηκαν στο αποτέλεσμα. Απόν ο ανεξάρτητος βουλευτής Γρηγόρης Ψαριανός, που πρόσκειται στην Δημοκρατική Αριστερά. Πριν από λίγο, επιστολή έστειλε ο πρώην Υπουργός Χάρης Καστανίδης στον πρόεδρο της Βουλής Φίλιππο Πετσάλνικο, εκφράζοντας την πρόθεσή του να ψηφίσει την κυβέρνηση. Αφού τονίζει πως είναι εθνικό καθήκον η παροχή ψήφου εμπιστοσύνης προς την κυβέρνηση Παπαδήμου, ώστε να επιτελέσει το έργο της με τη μεγαλύτερη δυνατή στήριξη σε κρίσιμες στιγμές για τη χώρα, όπως είπε, υπογραμμίζει πως η θετική του ψήφος δεν πρέπει να ερμηνευθεί καθιονδήποτε τρόπο ως επιδοκιμασία στη συμμετοχή των υπουργών που προέρχονται από το χώρο της ακροδεξιάς. Δεν περιβάλλω με την εμπιστοσύνη μου υπουργούς που υπηρέτησαν τη χουντική δεξιά ή είναι γνήσια ιδεολογική απόγονη του δικτατορικού καθεστώτος. Αν το έκανα, θα ακύρωνα την προσωπική μου διαδρομή και την οικογενειακή μου. Ιστορικό λάθος της Δημοκρατικής Παράταξης που αποδέχτηκε τη συμμετοχή των ακροδεξιών υπουργών και υφυπουργών στην κυβέρνηση συνεργασίας, αναφέρει ο κύριος Καστανίδης στην επιστολή του. Πριν από λίγο πληροφορηθήκαμε ότι ο κύριος Πάνος Καμένος τίθεται εκτός κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, αλλά όχι εκτός κόμματος σύμφωνα με απόφαση του Αντώνη Σαμαρά. Αντιθέτως, για τους δύο βουλευτές του ΠΑΣΟΚ που δεν ψήφισαν, συνεργάτες του Προέδρου του κόμματος είπαν ότι δεν υπάρχει θέμα. Γιώργο. Τάκη, έχεις παρακολουθήσει και άλλες ανάλογες περιπτώσεις. Είναι πολύ υψηλό το ποσοστό που πήρε η κυβέρνηση Παπαδήμου? Σε ανάλογη περίπτωση είναι το δεύτερο υψηλότερο ποσοστό. Στην περίπτωση της κυβέρνησης το 1990, στην κυβέρνηση στη Ζολώτα, η ψήφη εμπιστοσύνη ήταν 287. Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ. Καλό σου βράδυ. Κλείνοντας τώρα την τριήμερη συζήτηση των προγραμματικών δηλώσεων, ο Πρωθυπουργός Λουκάς Παπαδήμος ζήτησε ψήφο εμπιστοσύνης, λέγοντας πως η σωτηρία της χώρας περνάει μέσα από το δρόμο της κοινής προσπάθειας. Ο Πρωθυπουργός τόνισε πως στόχος της μεταβατικής κυβέρνησης είναι η υλοποίηση και εφαρμογή της συμφωνίας της 26ης Οκτωβρίου, αλλά και η αξιοποίηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της χώρας, όπως η ενέργεια. Ο κ. Παπαδήμος υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση πρέπει να δράσει γρήγορα, έχοντας το βλέμμα της στραμμένο στους άνεργους και τους νέους, ενώ αναφέρθηκε στην κρίση της Ευρωζώνης, αλλά και στις αρνητικές συνέπειες που θα συνεπαγόταν η έξοδος της Ελλάδας από το ευρώ. Στο επίμαχο θέμα των υπογραφών, ο κ. Παπαδήμος τόνισε ότι ζητείται η ρητή δέσμευση των κομμάτων. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, όταν ο πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας, μετά από πρόταση των τριών πολιτικών αρχηγών, μου έκανε τη μεγάλη τιμή και μου έδωσε εντολή να ηγηθώ ως πρωθυπουργός της κυβέρνησης συνεργασίας, δέχτηκα με πλήρη συνείδηση της ευθύνης που αναλαμβάνω. Γιατί το διακύβευμα είναι τεράστιο. Αν η Ελλάδα θα διατηρήσει τη θέση της στην Ευρωζώνη, ή θα υποχρεωθεί να αποσυρθεί από αυτήν. Είμαι βέβαιος ότι ενωμένοι μπορούμε να τα καταφέρουμε. Με την αλληλεγγύη των ευρωπαϊκών και άλλων λαών που εμπιστεύονται την προσπάθειά μας και επενδύουν στην επιτυχία μας μέσα στην Ευρωζώνη. Με την εφαρμογή πρόσφορης οικονομικής πολιτικής και μεταρρυθμίσεων που προάγουν την ανάπτυξη. Και με τη συστράτευση του ελληνικού λαού. Με αυτόν τον τρόπο, οι θυσίες του ελληνικού λαού δεν θα πάνε χαμένες. Αντίθετα, θα διαμορφωθούν πρόσφορες συνθήκες για ένα καλύτερο αύριο.
Πρέπει να δώσουμε τη μάχη με εμπιστοσύνη στις δυνάμεις μας, με αποφασιστικότητα, με ενότητα. Ο δρόμος της σύγκρουσης, ιδιαίτερα στην σημερινή κρίσιμη συγκυρία, δεν βοηθά να επιλύσουμε τα προβλήματά μας. Η σωτηρία της χώρας και η υπέρβαση της κρίσης περνά μέσα από το δρόμο της κοινής προσπάθειας, της αλληλεγγύης, της κατανόησης και της συστράτευσης. Είναι δύσβατος δρόμος. Και γι' αυτό απευθύνομαι όχι μόνο σε όσους από εσάς θα δώσουν ψήφο εμπιστοσύνης στην κυβέρνηση συνεργασίας. Απευθύνομαι και σε όσους δεν θα δώσουν. Και θα ήθελα να πω το εξής. Σταθείτε κριτικά στην κυβέρνηση, αλλά όχι απορριπτικά στην κοινή προσπάθεια. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, ζητώ ψήφο εμπιστοσύνης στην κυβέρνηση συνεργασίας. Προκειμένου όμως οι ευρωπαϊκοί λαοί και οι διεθνείς οργανισμοί να συνεχίσουν να χρηματοδοτούν τη χώρα μας, δεν αρκεί μόνο η δέσμευση της κυβέρνησης και μάλιστα μιας κυβέρνησης βραχύτατης θητείας ότι θα επιτελέσει το έργο που της αναθέτεται. Ζητείτε επίσης η ρητή δέσμευση των αρχηγών των κομμάτων που στηρίζουν την κυβέρνηση ότι συμφωνούν με την πλήρη εφαρμογή των αποφάσεων της 26ης Οκτωβρίου, καθώς και των υποχρεώσεων που οδήγησαν στις αποφάσεις αυτές και απορρέουν από αυτές, όπως πάλι ανέφερα στις προγραμματικές δηλώσεις της κυβέρνησης. Μαγικές λύσεις δεν υπάρχουν. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, όπως έχω τονίσει, το έργο που οφείλει να φέρει εις πέρας η κυβέρνηση συνεργασίας είναι δυσανάλογα μεγάλο σχετικά με τη σύντομη διάρκεια της θητείας της. Γι' αυτό δεν πρέπει να καλλιεργούνται υπερβολικές προσδοκίες. Η υλοποίηση των αποφάσεων της Συνόδου Κορυφής της Ευρωζώνης της 26ης Οκτωβρίου και η εφαρμογή της οικονομικής πολιτικής που συνδέεται με αυτή θα διευκολύνουν τη μετάβαση της χώρας σε συνθήκες δημοσιονομικής ισορροπίας και βιώσιμης ανάπτυξης. Αμέσως μετά, σε συνθήκες ασφάλειας και μεγαλύτερης σταθερότητας, θα προκηρυχθούν εκλογές, ώστε η επόμενη κυβέρνηση να συνεχίσει την προσπάθεια αναδιάρθρωσης και ανόρθωσης της οικονομίας. Η έξοδος από το ευρώ και η υιοθέτηση ενός νέου υποτιμημένου εθνικού νομίσματος, υποθετικά, θα οδηγήσει σε μεγάλη αύξηση του πληθωρισμού, η οποία θα πλήξει κυρίως τα εισοδήματα των εργαζομένων, ιδιαίτερα των μισθωτών και των συνταξιούχων. Δεύτερον, θα καταστήσει δυσχερέστερη την εξυπηρέτηση του δημόσιου χρέους, το οποίο είναι εκπεφρασμένο σε ευρώ και το οποίο θα πρέπει να εξυπηρετηθεί από το ελληνικό δημόσιο με τους όρους του νέου υποτιμημένου νομίσματος. Και τρίτον, τα ελληνικά περιουσιακά στοιχεία, τόσο του δημόσιου όσο και του ιδιωτικού τομέα, θα μπορεί να αποκτηθούν σε ιδιαίτερα χαμηλές τιμές από όσους έχουν κεφάλαια σε ευρώ ή άλλα ισχυρά νομίσματα. Αντίθετα, όπως εξήγησα και δεν θα το επαναλάβω, κατά την παρουσίαση των προγραμματικών δηλώσεων, η συμμετοχή της χώρας στην Ευρωζώνη συνεπάγεται ωφέλη και διευκολύνει την προσαρμογή της οικονομίας, εφόσον βεβαίως ασκείται η κατάλληλη πολιτική. Αυτή είναι η αλήθεια. Δεν είναι εκβιασμός. Η πολιτική δημοσιονομικής εξυγίανσης και μεταρρυθμίσεων που ασκείται σήμερα είναι αναγκαία μετά από λάθη που έγιναν επί σειρά ετών και είναι αναγκαία προκειμένου να απαλλαγούμε από τους περιορισμούς που θέτει το υψηλό δημόσιο χρέος και να δημιουργήσουμε τις βάσεις για μια διαφορετικού τύπου βιώσιμη ανάπτυξη. Δυστυχώς μέσα σε ένα σύντομο χρόνο η χώρα πρέπει να κάνει όσα δεν έγιναν επί πολλά έτη και ξεκίνησε πριν από 2 χρόνια. Αλλά ο δρόμος είναι μακρύς.
Και αυτό απαιτεί επίμονη προσπάθεια και συνεπάγεται μεγάλο κόστος προσαρμογής για ορισμένο χρονικό διάστημα. Το κόστος προσαρμογής και οι θυσίες του ελληνικού λαού πρέπει να επιμεριστούν δίκαια. Αλλά χωρίς δημοσιονομική εξυγίανση δεν θα κατορθώσουμε να δημιουργήσουμε πρωτογενή πλεονάσματα που αποτελούν προϋπόθεση για να επιτύχουμε την αντιστροφή της αυξητικής τάσης του χρέους και να αντλήσουμε κεφάλαια από τις διεθνείς αγορές προκειμένου να χρηματοδοτήσουμε τη βιώσιμη ανάπτυξη και να δημιουργήσουμε νέες θέσεις εργασίας. Μία θετική έκβαση ενός δημοψηφίσματος θα αποτελούσε και την πιο ουσιαστική εγγύηση υπογραφή όχι των αρχηγών κομμάτων, αλλά του ελληνικού λαού για το πώς θα όριζε το δικό του μέλλον. Δήλωσε χθες από το βήμα της Βουλής ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Γιώργος Παπανδρέου, σημειώνοντας ότι φόβησε πολλά κατεστημένα εντός και εκτός Ελλάδος. Οι αποφάσεις του Κοινοβουλίου δεσμεύουν τη χώρα σε ανώτατο επίπεδο. Τι παραπάνω επιβεβαίωση χρειάζεται από το γεγονός ότι ψηφίζουμε την κυβέρνησή σας, τόνισε ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, Αντώνης Σαμαράς, απαντώντας στο αίτημα των Βρυξελών για προσωπική. Η του δέσμευση σημείωσε ότι όσοι προσπαθούν να παρατείνουν τη θητεία της νέας κυβέρνησης την υπονομεύουν και ζήτησε να μην κόβεται το ρεύμα από όσους αποδεδειγμένα δεν μπορούν να πληρώσουν την έκτακτη εισφορά μέσω της ΔΕΗ. Η Γενική Γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, Αλέκα Παπαρίγα, υπογράμμισε την ανάγκη να μην υποκύψει ο λαός στο όργιο των εκβιασμών με αφορμή τις έγγραφες δεσμεύσεις που ζητεί η Ευρωπαϊκή Ένωση από τα κόμματα της νέας κυβέρνησης, προκειμένου να εκταμιευθεί η έκτη δόση. Θέλουμε να πετύχετε, τόνισε ο πρόεδρος του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερμού Γιώργος Καρατζαφέρης, απευθυνόμενος στον Πρωθυπουργό Λουκά Παπαδήμο, και δήλωσε με νόημα ότι οι πολιτικοί αρχηγοί έχουν μπέσα και φιλότιμο και δεν χρειάζεται υπογραφή. Ενώ ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξης Τσίπρας, έκανε λόγια για συμφωνία κουρελόχαρτο που οδηγεί στην αυτοκτονία τον ελληνικό λαό. Θεώρησα ότι σε αυτή την κρίσιμη καμπή θα έπρεπε να συστρατευθούν όσες δυνάμεις μπορούν για να πετύχουμε. Πρώτα απ' όλα ο ίδιος ο ελληνικός λαός, ο ίδιος ο πολίτης, με τη συμμετοχή του στις μεγάλες αλλαγές όπως και στις ευθύνες, να συστρατευτεί με την δικιά του απόφαση, καθαρή και ελεύθερη, δημοκρατική, να πει ο ελληνικός λαός το μεγάλο ναι ή το μεγάλο όχι. Αλλά το δημοψήφισμα προφανώς φόβησε πολλά κατεστημένα και εντός και εκτός Ελλάδας. Για την ιστορία επαναλαμβάνω ότι το δημοψήφισμα ποτέ δεν ακύρωσε τις αποφάσεις της 27ης Οκτωβρίου, όπως διάφορα κέντρα στα μέσα ενημέρωσης προσπάθησαν να προβάλλουν. Αντίθετα, η απόφαση του λαού και μόνο ή θα ακύρωνε ή θα επικύρωνε με τον πιο πανηγυρικό και δημοκρατικό τρόπο αυτές τις αποφάσεις. Σήμερα στηρίζουμε τη μεταβατική κυβέρνηση. Και όχι απλώς τη στηρίζουμε, κύριε Πρωθυπουργέ, αλλά όπως γνωρίζετε πρωτοστατήσαμε για να σχηματιστεί και για να ξεπεραστούν όχι και λίγα εμπόδια. Σήμερα δίνοντας ψήφο στις προγραμματικές σας δηλώσεις στηρίζουμε την προσπάθειά σας και είναι προσπάθεια όλων μας να ξεμπλοκάρει η εκτιδόση και να προχωρήσει η νέα δανειακή σύμβαση. Αναφερθήκατε χθες, κύριε Πρωθυπουργέ, στην ανάγκη επιβεβαίωσης της δέσμευσής μας. Όμως τι παραπάνω επιβεβαίωση χρειάζεται από το γεγονός ότι ψηφίζουμε την κυβέρνησή σας. Μαζί και το λόγο για τον οποίο δημιουργήθηκε. Δεν έχουν ισχύ και μάλιστα θεσμική και συνταγματική οι ψηφοφορίες του Ελληνικού Κοινοβουλίου. Δεν έχουν κύρος το ανώτατο οι αποφάσεις ελληνικής δημοκρατίας όταν επικυρώνονται εδώ μέσα. Και θα είχε κύρος μία προσωπική δήλωση. Δεν έχουμε καμία πρόθεση να συστήσουμε στον κύριο Σαμαρά να υπογράψει ή να μην υπογράψει το χαρτί. Δικό του θέμα είναι. Απλώς θέλουμε να πούμε στον ελληνικό λαό ότι κόκκινη γραμμή δεν μπορεί να υποκύψει ο ελληνικός λαός, γιατί ο εκβιασμός γίνεται στον ελληνικό λαό. Εκεί με τον κύριο Σαμαρά θα βρουν ένα modus vivendi, κάτι θα βρουν. Δεν μπορεί να υποκύψει ο ελληνικός λαός στο όργιο των εκβιασμών. Άλλωστε ο εκβιαστής δεν υποχωρεί με τίποτα. Έχετε δει κανέναν εκβιαστή που πήρε αντάλλαγμα και έκανε πίσω? Και οι εκβιασμοί είναι πολλοί. Και δεν είναι μόνο ένας. Ο κρατικός προϋπολογισμός και αναμορφωμένος τώρα με βάση τα νέα μνημόνια
έχει ποσό στα έσοδά του, αυτά τα έσοδα με τη φοροδιαφυγή, που είναι τρεις φορές πάνω από τους μισθούς και τις συντάξεις. Ο ελληνικός λαός πρέπει να εξεγερθεί κυριολεκτικά μπροστά σε αυτό τον εκβιασμό, που δεν είναι ένας ταμιακός εκβιασμός για την έκτη δόση. Θέλουμε να μας σώσετε, όχι μόνο από την οικονομική κατάρρευση, αλλά και από την κατάρρευση της εθνικής αξιοπρέπειας. Θα πάω να τους πείτε πάνω ξεκάθαρα ότι εμείς τη γλώσσα μας, την πλουσιότερη γλώσσα του κόσμου, έχουμε κάποιες λέξεις που δεν τις έχουν στο λεξιλόγιο τους, όπως μπέσα και φιλότιμο. Και οι αρχηγοί των πολιτικών κομμάτων που σας στηρίζουν έχουν και μπέσα και φιλότιμο. Υπογραφή δεν χρειάζεται. Τι ακριβώς ζητά, λοιπόν, η κυβέρνησή σας από τον ελληνικό λαό? Να αυτοκτονήσει σχεδόν για μια συμφωνία που έχει ήδη γίνει κουρελόχαρτο. Για μια συμφωνία που θα ακυρωθεί, αν δεν έχει ήδη ακυρωθεί, και σίγουρα θα αντικατασταθεί τις επόμενες μέρες. Πολύ φοβάμαι όμως, κύριε Παπαδήμο, ότι σκοπίμως αποφύγατε να μιλήσετε με ειλικρίνεια για ό,τι συμβαίνει στην Ευρώπη. Πρώτον, διότι αν το κάνατε αυτό, θα εμφανίζονταν γυμνός αυτός ο εκβιασμός, ο κυρίαρχος εκβιασμός. Δεύτερον, διότι έτσι θα έπρεπε να μιλήσετε και για τις δικές σας ευθύνες. Προφανώς δεν αναφέρομαι σε προσωπικές, αλλά τις ευθύνες της πολιτικής που υπηρετήσατε κι εσείς όλα αυτά τα χρόνια και από τη θέση του Αντιπροέδρου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Παρέμβαση στην Ολομέλεια της Βουλής λίγο πριν το κλείσιμο της συζήτησης έκανε και ο πρόεδρος του Σώματος, Φίλιππος Πετσάλνικος. Ο κύριος Πετσάλνικος, αφού εξέφρασε τη στήριξή του στην κυβέρνηση του Λουκά Παπαδήμου, σημειώνοντας ότι είναι ένα εγχείρημα που έχει ρίσκα και δυσκολίες αλλά γεννά ελπίδες, αναφέρθηκε στις επιθέσεις που δέχθηκε από μέσα ενημέρωσης και τόνισε ότι βρέθηκε στο επίκεντρο μιας μηντιακής καταιγίδας για κάτι που δεν είχε επιδιώξει. Θα παρακολουθήσουμε το σχετικό απόσπασμα. Ορισμένοι επιδόθηκαν σε έναν αγώνο δρόμου, θα έλεγα, για να με μειώσουν όχι μόνο ως πολιτικό, αλλά και ως άνθρωπο. Ρωτήθηκα από τα παιδιά μου πρώτα απ' όλα, πώς αισθάνθηκα βλέποντας αυτές τις επιθέσεις. Σας διαβεβαιώνω, και αυτό απάντησα στην ερώτηση αυτή, ότι δεν ήταν η πίκρα, ο θυμός ή η οργή, που θα ήταν, θα έλεγε κανείς, λογικό και ανθρώπινο. Δεν ήταν αυτά τα κυρίαρχα συναισθήματα που μου προκάλεσαν αυτές τις συμπεριφορές. Αντιθέτως, μου γεννήθηκε ένα ερώτημα. Κατά την άποψή μου, ένα εύλογο ερώτημα, και οφείλουμε να δώσουμε μια απάντηση σε αυτό. Το ερώτημα που μου γεννήθηκε, βλέποντας και ακούγοντας και διαβάζοντας όλα αυτά, είναι σε ποιον οφείλουμε να λογοδοτούμε όλοι εμείς, ως βουλευτές, ως πολιτικοί. Σε ποιον οφείλουμε να δίνουμε λογαριασμό. Σε ποιον οφείλουμε να λογοδοτούμε για τις πολιτικές μας θέσεις και για τις πολιτικές μας πράξεις. Πιστεύω ακράδαντα ότι διαρκώς, καθημερινά, οφείλουμε με τις θέσεις, τις πράξεις, τη δράση μας να λογοδοτούμε στους πολίτες που μας έδειξαν την εμπιστοσύνη τους, με την ψήφο τους, που μας στέλνουν σε αυτήν την αίθουσα. Αλλά όχι μόνο σε αυτούς. Πρέπει και οφείλουμε να λογοδοτούμε επίσης κάθε στιγμή και σε όλους εκείνους τους πολίτες που δεν μας έδωσαν την ψήφο τους. Άρα, λογοδοτούμε στο σύνολο του ελληνικού λαού, κάθε ώρα, κάθε στιγμή, κάθε μέρα. Προσωπικά, ως εκλεγμένος από εσάς τον Οκτώβριο του 2009, εκλεγμένος από εσάς ως πρόεδρος του Ελληνικού Κοινοβουλίου, λογοδοτώ σε ό,τι αφορά την άσκηση του λειτουργήματός μου, όπως προβλέπει το Σύνταγμα και ο κανονισμός της Βουλής, λογοδοτώ σε ό,τι αφορά την άσκηση αυτού του λειτουργήματος και σε όλους εσάς που είστε αντιπρόσωποι του έθνους. Χωρίς να ξεχνώ, βέβαια, και σε αυτή την περίπτωση ούτε στιγμή, ότι ταυτόχρονα και εγώ λογοδοτώ και ως πρόεδρος της Βουλής και σε όλους τους πολίτες που μας παρακολουθούν όλους. Να είμαστε σίγουροι γι' αυτό, μας παρακολουθούν καθημερινά. Και επίσης, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, λογοδοτούμε επίσης όλοι μας στην συνείδησή μας, ο καθένας στη δική του συνείδηση. Τονίζω λοιπόν και από αυτό το βήμα, για μια ακόμη φορά, ότι ως πολιτικός, ως βουλευτής και ως πρόεδρος της Βουλής έχω καθήκον να λογοδοτώ για τις πολιτικές μου θέσεις, πράξεις, δράσεις μόνο στους πολίτες, στον λαό και σε εσάς.
Δεν λογοδότησα και δεν θα λογοδοτήσω όμως σε κανέναν άλλο, σε κανένα εξωθεσμικό παράγοντα. Τελεία και παύλα. Ο πρόεδρος της Βουλής, Φίλιππος Πετσάλνικος, κατέθεσε και προτάσεις προκειμένου να γίνει ουσιαστικότερος ο έλεγχος του πόθεν έσχεσης των πολιτικών και να επεκταθεί και σε άλλους παράγοντες του δημοσίου βίου. Επίσης, πρότεινε την επιβολή τέλους για όσους κάνουν χρήση ραδιοτηλεοπτικών συχνοτήτων, ενώ εξέφρασε την άποψη ότι η περίοδος ευνοεί την αναζήτηση συνενέσεων και σε άλλους τομείς, όπως σε ό,τι αφορά τις αναγκαίες συνταγματικές μεταρρυθμίσεις. Θα μεταφερθούμε τώρα, κυρίες και κύριοι, στην έδρα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο και στον συνάδελφο Νίκο Ρούση, ο οποίος παρακολούθησε την ομιλία του Προέδρου του Eurogroup, Jean-Claude Juncker. Όπως είπε ο κύριος Juncker, η Τρόικα θα αποφασίσει πριν το τέλος του μήνα για τη χορήγηση της έκτης δόσης στην Ελλάδα. Διευκρίνησε όμως ότι το Eurogroup αναμένει επιστολή του Έλληνα Πρωθυπουργού Λουκά Παπαδίου, με την οποία θα διαβεβαιώνεται η πρόθεση της ελληνικής κυβέρνησης να εφαρμόσει όλες τις δεσμεύσεις που έχει αναλάβει. Νίκο Ρούση, καλό σου απόγευμα από την Αθήνα. Ακούμε τις λεπτομέρειες. Καλό απόγευμα, Γιώργο. Καλησπέρα, κυρίε και κύριοι, από το Στρασβούργο. Τεχνιδίασε σήμερα του Ευρωβουλευτέ ο πρόεδρο του Eurogroup, Jean-Claude Juncker, όταν στη συζήτηση που γίνονταν στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την Ευρωπαϊκή Οικονομική Διακυβέρνηση, διαβεβαίωσε ότι η Τρόικα θα αποφασίσει για την εκταμείευση τη έκτη δόση τη βοήθεια στην Ελλάδα μέχρι το τέλο του τρέχοντο Νοεμβρίου. Και αυτό διότι μέχρι σήμερα το πρωί όλοι πίστευαν ότι η αποφάση για την εκταμείευση τη έκτη δόση προ την Ελλάδα δεν επρόκειτο να ληφθούν πριν τις 15 Δεκεμβρίου και ότι απαραίτητη προϋπόθεση γι' αυτό θα ήταν η έγγραφη συνένεση των αρχηγών των τριών πολιτικών κομμάτων που συμμετέχουν στην κυβέρνηση Εθνικής Ελευθερίας στην Ελλάδα. Ο πρόεδρος του Eurogroup, ωστόσο, αποφεύγοντας να μιλήσει για την ανάγκη έγγραφη συνένεση των πολιτικών αρχηγών που συμμετέχουν στην κυβέρνηση, υποστήριξε ότι το Eurogroup απλώς αναμένει μια επιστολή από τον νέο Πρωθυπουργό Λουκά Παπαδήμο. Περιμένουμε μια επιστολή από τον νέο Πρωθυπουργό της Ελλάδος, στην οποία θα αναφέρεται το πώς και με ποια μέσα η Ελλάδα θα σεβαστεί τις δεσμεύσεις που έχει αναλάβει ένα της Τρόικας, είπε ο κ. Juncker. Εντύπωση ωστόσο προκάλεσε η αποδοχή του Προέδρου της Κομισιόν, Ζωζέ Μανουέλ Μπαρόζο, ότι το μέλλον της Ευρώπης παρουσιάζεται δυσίωνο, μιας και όπως ανέφερε, η δίσκεψη της οικονομικής ανάπτυξης είναι χαμηλή, η κατανάλωση εμφανίζει σημαντική μείωση, η απασχολησιμότητα θα γνωρίσει κι άλλο κατήφορο, ενώ θα διωγγωθεί περισσότερο η ανεργία στην Ευρώπη. Κατά τον πρόεδρο της Κομισιόν, η λύση για την έξοδο από την κρίση χρέους των ευρωπαϊκών χωρών εναπόκειται πλέον στην επιβολή φορολογίας και χρηματοπιστωτικές συναλλαγές, στην εφαρμογή ενός δικαιότερου φορολογικού συστήματος στην Ευρώπη και σε μια περισσότερο ελεγχόμενη και στριχτή δημοσιονομική πολιτική. Υπέρ της έκδοσης των ευρωομολόγων και της επιβολής φόρου χρηματοπιστωτικών συναλλαγών τάχθηκε και ο Juncker, αλλά δήλωσε ότι δεν έχει κάποια τέτοια εντολή. Ενώ προσκολλημένος στην ιδέα του ελεύθερου δημοσιονομικών των κρατών μελών, εμφανίστηκε ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Χέρμαν Βαν Ρομπάι. Ο Χέρμαν Βαν Ρομπάι τάχθηκε υπέρ της εποπτείας των κρατών μελών που αποτελούν κίνδυνο για την σταθερότητα του ευρώ, υποστήριξε ότι εθνικοί προϋπολογισμοί πρέπει να υποβάλλονται στην Κομισιόν για έκδοση πριν την ψήφιση της από τα εθνικά κοινοβούλια, και αυτό που έκανε εντύπωση ήταν ότι απίθυνε στη στάση προς τα εθνικά κοινοβούλια να αποκτήσει γνώση των ευρωπαϊκών θεμάτων. Γιώργο. Δηλαδή, Νίκο, για να ανακεφαλαιώσουμε, η έκτη δόση πριν το τέλος του μηνός, χωρίς να επανέλθουν στο θέμα της υπογραφής από πολιτικούς αρχηγούς και υπουργούς. Περιμένουν μόνο από τον Πρωθυπουργό, τον Λουκά Παπαδήμο. Ναι, κοίταξε, Γιώργο, αυτό το είπε ο Juncker το πρωί. Από ό,τι είδα τώρα στο διαδίκτυο, υπήρξαν άλλες δηλώσεις όπου εκπρόσωποι του τα μαζεύουν και λένε ότι πρέπει να έχουμε και από. Να έχουμε και υπογραφές και από τους τρεις πολιτικούς αρχηγούς. Το θέμα είναι το εξής. Ότι ενώπιον του Ευρωκοινοβουλίου, ο Juncker είπε, δηλαδή άφησε εκτός την απέτηση να υπάρξουν τρεις υπογραφές, και είπε ότι περιμένουμε μία επιστολή του Πρωθυπουργού της Ελλάδας, του νέου Πρωθυπουργού της Ελλάδας, που να μας λέει ότι θα σεβαστεί η χώρα στις δεσμεύσεις που έχει έναντι της Τρόικας. Αυτό. Τώρα, τι παίχτηκε μετά στις Βρυξέλλες. Και τι αποφασίστηκε και τι κοπρεμή έγινε, αυτό είναι κάτι που θα φανεί αύριο. Μάλιστα. Νίκο Ρούση, να σε ευχαριστήσουμε για του λόγου του. Το αληθές, κυρίες και κύριοι, να παρακολουθήσουμε ένα απόσπασμα από την ομιλία του Jean-Claude Juncker στο Ευρωκοινοβούλιο σχετικά με την εκταμείευση της έκτης δόσης.
Πριν από το τέλος του μηνός θα συζητήσουμε για να λάβουμε οριστική απόφαση για την καταβολή της έκτης δόσης των 8 δισεκατομμυρίων, ένα τρίτο εμείς, ένα τρίτο το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο προς όφελος της Ελλάδας, το Eurogroup. Πριν από μια εβδομάδα αποφάσισε ότι η δόση αυτή θα μπορούσε να καταβληθεί αν αποδειχθεί η βιωσιμότητα. Θα πρέπει να συμφωνήσουμε για ένα νέο πρόγραμμα ελληνικό, το αυτό που της 26 Οκτωβρίου θα πρέπει να έχουμε όλα τα στοιχεία, όλες τις αποφάσεις που λήφθηκαν στις 26 και 27 Οκτωβρίου στις Βρυξέλλες, και περιμένουμε επιστολή του Πρωθυπουργού του Έλληνα που θα αναφέρει τις ακριβείς προθέσεις τώρα και για την τήρηση των συστάσεων και αποφάσεων. Επιστρέφουμε εμείς στο θέμα της συζήτησης επί των προγραμματικών δηλώσεων της κυβέρνησης για να πάρουμε μία γεύση και από τις υπόλοιπες ομιλίες. Από το πρωί είχαμε τοποθετήσεις των Υπουργών Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας Μιχάλη Χρυσοχοίδη, Εθνικής Άμυνας Δημήτρη Αβραμόπουλου, Εξωτερικών Σταύρου Δήμα, Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστας Σκανδαλίδη, Εργασίας Γιώργου Κουτρουμάνη, Πολιτισμού Παύλου Γερουλάνου και Εσωτερικών Αναστάσιου Γιαννίτση. Ακόμη, στη σημερινή συζήτηση επί των προγραμματικών δηλώσεων της κυβέρνησης στην Ολομέλεια, έλαβαν το λόγο ο πρόεδρος της Δημοκρατικής Αριστεράς Φώτης Κουβέλης, ο πρώην πρόεδρος της Βουλής Δημήτρης Χιούφας και πολλοί βουλευτές. Θα παρακολουθήσουμε τα σχετικά αποσπάσματα. Στην αναγκαιότητα στήριξης της νέας κυβέρνησης αναφέρθηκαν οι υπουργοί που πήραν το λόγο στην πρωινή συνεδρίαση. Κεντρικό ζητούμενο για όλων μας, για αυτή την κυβέρνηση εθνικής ευθύνης, οι Έλληνες να νιώσουν και πάλι ασφαλείς. Να διασφαλίσουμε με απόλυτη σοβαρότητα και υπευθυνότητα τη θέση της χώρας μας στη ζώνη του ευρώ. Να υλοποιήσουμε τις αποφάσεις της 26ης Οκτωβρίου για τη σωτηρία της χώρας και ταυτόχρονα να αποκαταστήσουμε την εμπιστοσύνη των εταίρων μας στην ικανότητά μας να υλοποιήσουμε όλες τις αναγκαίες διαρθρωτικές αλλαγές. Είναι πράγματι δύσκολη. Και η επικράτηση πνεύματος πολιτικής συνεννόησης έγινε δεκτή από τον ελληνικό λαό με ανακούφιση και ελπίδα. Πρέπει να πετύχουμε. Και αυτό εξαρτάται από την ειλικρινή βούλησή μας, από την αγαστή συνεννόηση και συνεργασία μας και από την συνειδητή πεποίθησή μας ότι αυτός είναι ο σωστός δρόμος. Καλλιεργώντας ανάμεσά μας ειλικρινή σχέση συνεννόησης και συνεργασίας. Αυτή την κρίσιμη περίοδο πρέπει όλοι μαζί να υποστηρίξουμε την εθνική προσπάθεια να βάλουμε την Ελλάδα στην οδό της ανάκαμψης. Να εργαστούμε σκληρά για να αρχίσουμε να αποκαθιστούμε την εθνική μας αξιοπρέπεια. Να πάψουμε να είμαστε το εύκολο θύμα κάθε ρητορικής υπερβολής. Να αξιοποιήσουμε τις δυνατότητές μας διορθώνοντας ταυτόχρονα τα λάθη μας. Καθένας από μας διαμορφώνει την εικόνα της χώρας στο εξωτερικό. Πρέπει λοιπόν εμείς πρώτοι να προβάλλουμε τα θετικά της Ελλάδος. Η πορεία πρέπει να είναι συντεταγμένη. Η ενότητα να τεθεί στις πραγματικές της βάσεις της πολιτικής και του προγράμματος και όχι στις ανούσιες διακηρύξεις και τους διαγωνισμούς. Οι λύσεις πρέπει να είναι δημοκρατικές και θεσμικές. Το αποτέλεσμα να είναι αναμφισβήτητο γιατί θα το εγγυώνται οι δημοκρατικές αποφάσεις. Προφανώς συνεταγμένη πορεία σημαίνει ότι ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο Γιώργος Παπανδρέου, θα εμφανίσει τάχιστα το χρονοδιάγραμμα και τον ορίζοντα των πρωτοβουλειών για την ανάταξη του πολιτικού μας χώρου. Θα δείξει καθαρά το δρόμο που θα ακολουθήσουμε όχι στο μέλλον αλλά τις επόμενες μέρες. Να προσδιορίσει τις διαδικασίες που ανοιχτά θα θέσουμε τα πάντα επιτάπητος. Βασική μας προτεραιότητα είναι να στηρίξουμε τα ασφαλιστικά ταμεία μέσα σε αυτές τις πολύ δύσκολες συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί. Γιατί τα ασφαλιστικά ταμεία και ο ΑΕΒ ουσιαστικά είναι αποδέχτης των συνεπειών αυτής της κρίσης και της μεγάλης ύφεσης. Η προσπάθεια για δημοσιονομική προσαρμογή της χώρας είναι απολύτως αναγκαία. Όμως δεν πρέπει να μας διαφεύγει η ανάγκη για κοινωνική συνοχή και αλληλεγγύη που είναι απαραίτητο στοιχείο για την επίτευξη των στόχων μας. Η ψήφος εμπιστοσύνης στη νέα κυβέρνηση είναι μόνο η αρχή μιας νέας πορείας και συνεννόησης που πρέπει να διευρυνθεί πέρα και έξω από το Κοινοβούλιο. Σήμερα καλούμαστε να χτίσουμε νέες σχέσεις εμπιστοσύνης για να λειτουργήσουμε σαν κοινωνία, για να εξαλείψουμε το φόβο που έχει φωλιάσει μέσα μας και για να πετύχουμε τους στόχους που έχουμε μπροστά μας. Και η σημερινή κυβέρνηση σίγουρα έχει όλα τα εχέγγυα για να το πετύχει.
με τρεις προϋποθέσεις. Πρώτον, ότι θα πορευτούμε μαζί σαν κυβέρνηση. Δεύτερον, ότι θα πορευτούμε μαζί σαν κόμματα μέσα στο Κοινοβούλιο. Και τρίτον, ότι θα επενδύσουμε στην κοινή μας πορεία για να χτίσουμε νέες σχέσεις εμπιστοσύνης με την κοινωνία και μέσα σε αυτήν. Η ελπίδα που δημιουργήθηκε μπορεί για κάποιους να είναι απολύτως αδιάφορη. Προσωπικά, αισθάνθηκα υποχρέωσή μου να ενώσω τις δυνάμεις μου στην κυβέρνηση αυτή για να φύγουμε από ένα σημείο που δεν μας αξίζει ως έθνος, δεν μας αξίζει ως χώρα, δεν μας αξίζει ως άτομο. Ακόμα κι αν η μάχη αυτή θα χαθεί. Και άλλοτε κλήθηκα να δώσω μάχη που τότε φάνηκε να χάνεται. Όμως η σημερινή μάχη δεν θα χαθεί. Αισιοδοξώ ότι η κυβέρνηση αυτή θα επιτελέσει το καθήκον που της εμπιστεύτηκε η Βουλή, που θα της εμπιστευτεί η Βουλή και θα παραδώσει τη συνέχεια στο υπεύθυνο πολιτικό σύστημα. Η πολύπλευρη κρίση που μαστίζει η χώρα μας και πολλές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα έχει διάρκεια και δυστυχώς πολλά θύματα, ανέργους και φτωχούς. Έτσι το κρίσιμο ερώτημα είναι πώς θα βγούμε από την κρίση όσο γίνεται πιο γρήγορα και όσο γίνεται με λιγότερα θύματα. Δεν είναι η ώρα της αναζήτησης και επιμερισμού των πολιτικών ευθυνών. Δεν θα το κάνω σήμερα, δεν θα το κάνω όσο θα συμμετέχω στη νέα εθνική προσπάθεια, στην κυβέρνηση εθνικής συνευθύνης. Θέλω επίσης να σημειώσω με έμφαση μια άλλη μεγάλη αλήθεια, την οποία φαίνεται να αγνοούμε, ότι δηλαδή το μέγεθος της σημερινής κρίσης δεν προσδιορίζεται μόνο από τα δικά μας ιστορικά πολιτικά λάθη. Προσδιορίζεται από την παγκόσμια οικονομική κρίση και κυρίως από την κρίση χρέους στην Ευρωζώνη, που δυστυχώς εξαπλώνεται με ταχύς ρυθμούς. Παρεμβάσεις έκαναν βουλευτές όλων των κομμάτων και ο τέος πρόεδρος της Βουλής Δημήτρης Κιούφας. Εμείς καταψηφίζουμε, δεν δίνουμε ψήφο εμπιστοσύνη στην κυβέρνηση. Δεν περιοριζόμαστε όμως σε αυτό. Δεν περιοριζόμαστε στο όχι. Θα είμαστε εδώ με συγκεκριμένες, συστηματικές, επίμονες προσπάθειες, προτάσεις και διεκδικήσεις να συνεισφέρουμε προκειμένου να προωθηθούν εκείνες οι πολιτικές που είναι δυνατόν να στηρίζουν την ελληνική κοινωνία και να οδηγούν τη χώρα σε πορεία διεξόδου. Πρέπει να αλλάξουμε νοοτροπία και να δούμε πράγματι την αξία της αποτελεσματικότητος. Η αποτελεσματικότητα θα μας σώσει και όχι λεξούλες συμπαθητικές, όλοι μαζί, συνευθύνη, συνένεση. Είναι χρήσιμα αυτά, αλλά αν λείπει η αποτελεσματικότητα, καμία λεξούλα συμπαθητική δεν θα σώσει την Ελλάδα. Αυτή η κυβέρνηση της μεγάλης σφαγής Πασόκ και Νέα Δημοκρατία από κοντά και ο λαός, αναλαμβάνοντας να βγάλει σε πέρα στη βρώμικη δουλειά, αυτή λοιπόν η κυβέρνηση έγινε για να υπηρετήσει και να επιβάλλει τα συμφέροντα του κεφαλαίου, του ελληνικού και του ευρωπαϊκού σε συνθήκες κρίσης και ανταγωνισμού. Να αντιμετωπίσει τους τριγμούς στην Ευρωπαϊκή Ένωση και να υποτάξει το λαό. Φαινομενικά η Ευρωπαϊκή Ένωση πίεσε τη Νέα Δημοκρατία και το Πασόκ για να κάνουν αυτή την κυβέρνηση. Στην πραγματικότητα η πίεση στρέφεται κυρίως ενάντια στο λαό. Είπε ο Γιώργος Σεφέρης. Ανήκω σε μια χώρα μικρή, ένα πέτρινο ακροτήρι στη Μεσόγειο, που δεν έχει άλλο αγαθό παρά τον αγώνα του λαού, τη θάλασσα και το φως του ήλιου. Πιο πάνω έλεγε φίλη η πατρίδα, αλλά φιλτάτη η ζωή η μία και η μοναδική που ζούμε. Πραγματικά σήμερα βρισκόμαστε ενώπιο όλοι για την ψήφο εμπιστοσύνης που χρειάζεται η πατρίδα, η Ελλάδα, για να έχει τουλάχιστον ελπίδα ο τόπος αυτός, τα παιδιά μας. Μια συμμαχία οικονομικών συμφερόντων και πολιτικής ελίτ με τη σύμπραξη των μέσων μαζικής ενημέρωσης που ανέλαβε να φέρει σε πέρα σε ένα διανόητο μέχρι πρότινος έργο κοινωνικής κατεδάφισης και νεοαπικιακής υποδούλωσης της χώρας. Τώρα φαίνεται και στον πλέον αδαΐ ότι η αποκαθήλωση του Κοινοβουλίου, των βουλευτών και της πολιτικής το προηγούμενο διάστημα είχε ως σκοπό να έρθει μία κυβέρνηση τεχνοκρατών, υποτίθεται, σε πλήρη, μετά από την πλήρη αποδόμηση των κομμάτων. Καθήκον κάθε προοδευτικού, σε όποια πτέρυγα και αν ανήκει, είναι να λέει φθαρσό στη γνώμη του, να παλεύει για μια κοινωνία όλο και περισσότερο δημοκρατικά οργανωμένη και να είναι αισιόδοξος. Η πραγματική πολιτική
θα επανέλθει, αφού τα αδιέξοδα θα γιγαντωθούν. Οι λαοί θα αρπάξουν την ευθύνη τους. Κλείνοντας, θα ήθελα να δηλώσω υπερήφανος που ελέω Θεού, αλλά κυρίως ελέω λαού, είμαι σε αυτήν εδώ την αίθουσα ως πολιτικός. Και νομίζω ότι είναι προφανές ότι ως πολιτικός δεν μπορώ να δώσω ψήφο εμπιστοσύνη στην παρούσα κυβέρνηση. Έχουμε αυτή τη στιγμή την κυβέρνηση Παπαδήμου, όπως ονομάζεται, την τρικομματική κυβέρνηση. Ο κύριος Παπαδήμος είναι ένας διαπρεπής ακαδημαϊκός, ένας άνθρωπος με περγαμηνές, ο οποίος έχει δουλέψει, δεν είναι πολιτικός όπως δηλώνει ο ίδιος, αλλά έχει δουλέψει όμως σε μια σειρά κέντρα όπου ασκείται οικονομική πολιτική και μάλιστα μεγάλα κέντρα παγκόσμιας εμβέλειας, και αυτή η οικονομική πολιτική είναι εν πολλής υπεύθυνη για αυτή την κατάσταση στην οποία έχει οδηγηθεί παγκοσμίως η οικονομία και ειδικότερα στην χώρα μας. Είχα πει από αυτό το βήμα πέρυσι τέτοιο καιρό ότι μετά την κρίση του 29 οι κυβερνήσεις θεώρησαν ότι μπορούν να γυρίσουν στο παλιό. Ήρθε η κρίση του 33 και του 37 να τους υπενθυμίσει ότι η επιστροφή στο παλιό δεν χρειάζεται. Έτσι σήμερα και η Ευρώπη και η χώρα μας είναι ανάμεσα στην κρίση του 29 της και του 33 της, και είναι κακό να περιμένουμε αυτή την κρίση. Γι' αυτό θα καταψηφίσω αυτή την πολιτική και αυτή την κυβέρνηση που θέλει να την εφαρμόσει. Όλοι είχαμε συμφωνήσει εδώ και πάρα πολύ καιρό ότι πρέπει να γίνει η επόμενη Βουλή αναθεωρητική. Συνεπώς, αν δεν ξεκινήσουν χτες οι πρωτοβουλίες για την αναθεώρηση του Συντάγματος, αυτό το σημαντικό εργαλείο για την πορεία της χώρας προς το μέλλον θα μετακινηθεί από το 2012 στο 2016. Το πολιτικό σύστημα έχει συγκεκριμένη εντολή, περιορισμένη θητεία αλλά ιστορικές δυνατότητες, δήλωσε χθες στη Βουλή ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και υπουργός οικονομικών Ευάγγελος Βενιζέλος. Θα διασωθούμε μόνο εάν περάσουμε από τη συνοχή στη συνευθύνη, υπογράμμισε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Θεόδωρος Πάγκαλος. Κατά τη χθεσινοβραδινή ολομέλεια τοποθετήθηκαν ακόμη ο υπουργός Υγείας Ανδρέας Λοβέρδος, ο υπουργός Υποδομών Μάκης Βορύδης, κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι των κομμάτων, η πρόεδρος της Δημοκρατικής Συμμαχίας Ντόρα Μπακογιάννη, ο πρώην πρόεδρος της Βουλής Απόστολος Κακλαμάνης και πολλοί βουλευτές. Η κυβέρνηση έχει συγκεκριμένη εντολή. Έχει περιορισμένη θητεία, ναι, όλα αυτά είναι προφανή. Έχει όμως ιστορικές δυνατότητες. Η εντολή της, έτσι έχουμε συμφωνήσει, είναι η πλήρης εφαρμογή της απόφασης του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 26 Οκτωβρίου. Η απόφαση όμως αυτή δεν προέκυψε εύκολα, δεν προέκυψε τυχαία. Βασίζεται σε μία πολύ συγκεκριμένη διαδρομή. Έχει ένα υπόβαθρο πολιτικό και οικονομικό. Αυτοί είναι οι άνθρωποι που μας εγκαλούν. Αυτοί που ψάχνουν για δουλειά και δεν βρίσκουν. Και αυτούς πρέπει πάνω απ' όλα και πρώτα απ' όλα να έχουμε στο μυαλό μας. Οι αναφορές στο παρελθόν, οι κομματικοί πατριωτισμοί, οι προσωπικές φιλοδοξίες πρέπει να μπουν σε δεύτερη κατηγορία. Άκουσα πολλούς συναδέλφους να επικαλούνται την αυτογνωσία. Σε αυτή την αυτογνωσία ήθελα να συμβάλλω. Αλλά πρέπει να σας πω ότι το πολιτικό μας σύστημα θα το διασώσουμε μόνο από τη συνενοχή, αν περάσουμε στη συνευθύνη. Θέλουμε να γίνει πραγματικότητα μέσα στο Δεκέμβριο, όχι η θέσπιση, αλλά η εντιουσία εφαρμογή του ελεύθερου ωραρίου των φαρμακοποιών. Τα έχουμε τελειώσει αυτά ως νομικές υποχρεώσεις και πρέπει να τα ολοκληρώσουμε και ως πολιτικές εφαρμογής μέσα στις επόμενες μέρες. Και επίσης να κάνουμε ακόμα μία μείωση του ποσοστού κέρδους των φαρμακοποιών. Αυτά θα γίνουν τώρα. Ζούμε με την αγωνία των ανθρώπων που είναι σε ανεργία. Ζούμε με την αγωνία των ανθρώπων που προσπαθούν να βρουν ένα μεροκάματο. Και κάθε αναπτυξιακό μοχλό που έχουμε πρέπει να τον χρησιμοποιήσουμε για να εξασφαλίσουμε ακριβώς εκείνες τις αναπτυξιακές προϋποθέσεις που μπορούν να μας βγάλουν από αυτή τη μεγάλη κρίση. Είναι μια κυβέρνηση ειδικού σκοπού, περιορισμένου σκοπού, ειδικού στόχου, μια κυβέρνηση
συγκεκριμένου χρονικού ορίζοντα. Αυτή είναι η κυβέρνηση, κύριοι συνάδελφοι. Και ποια είναι η αποστολή της? Να αποκαταστήσει την αξιοπιστία της Ελλάδος στο εξωτερικό. Η σωτηρία του λαού δεν θα έρθει από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εμείς θα συνεχίσουμε να επιμένουμε ότι η εργατική τάξη, όλοι οι εργαζόμενοι, η φτωχή αγροτιά, οι αυτοαπασχολούμενοι, με τον αγώνα, με την πάλη τους, θα δημιουργήσουν όρους, συνθήκες και προϋποθέσεις για έξοδο της χώρας από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Για μονομερή διαγραφή του χρέους με λαϊκή εξουσία. Όσοι είναι με το ένα πόδι στη συνευθύνη και το άλλο πόδι στο ποντάρισμα των παραγόγων για εκλογικά ωφέλη και με αυτόν τον τρόπο θέλουν να δυναμητήσουν την αποτελεσματικότητα αυτής της κυβέρνησης, φάλουν και θα πρέπει να συνετιστούν. Διότι αυτή η κυβέρνηση πρέπει να πετύχει για να μπορούν να πετύχουν και στη συνέχεια οι επόμενες κυβερνήσεις και να μην είναι οι κυβερνήσεις των αθλίων, αλλά των Ελλήνων. Δεν είδα επιχειρήματα. Τρομοκρατία είδα από τον κύριο Παπαδήμο. Τρομοκρατία. Ή όλα αυτά που σας λέω, συμφωνίες και μνημόνια και λαϊλασίες, ή θα βγούμε από την Ευρωζώνη. Έλεος, κύριε Παπαδήμο, έλεος, κύριε της τρικοματικής συμπαιγνίας και στήριξης, έλεος. Τι είναι αυτό το παιχνίδι που παίζετε με το ευρώ? Δικτατορία του ευρώ έχουμε στην Ελλάδα. Γιατί δεν σκεφτήκατε άλλο τρόπο επικοινωνίας με το λαό πλην των εκβιαστικών διλημάτων? Θα σας απαντήσω εγώ, γιατί αν τα είχατε σκεφτεί, ούτε την εξουσία θα την είχατε διεκδικήσει με τον τρόπο που διεκδικήσατε, αλλά ούτε και τη διακυβέρνηση της χώρας θα την είχατε κάνει όπως την κάνατε. Αυτή είναι η άποψή μου και αυτή είναι και η πρώτη μας διαφορά. Θέλω να είμαι σαφής, διότι πρώτα απ' όλα να δηλώσω ότι η Δημοκρατική Συμμαχία είναι η τέταρτη πολιτική δύναμη η οποία θα στηρίξει με ψήφο εμπιστοσύνη σε αυτή την κυβέρνηση. Χωρίς να μετέχει σε αυτή την κυβέρνηση. Θα τη στηρίξουμε διότι πιστεύουμε και θεωρούμε ότι είναι απολύτως αναγκαίο να δοθεί μία μάχη, να σωθεί η χώρα και να μπορέσει πραγματικά να βρει το βηματισμό της μέσα στην Ευρωζώνη. Το διακύβευμα είναι πολύ μεγάλο. Θα τα καταφέρουμε να αλλάξουμε νοοτροπία? Θα βγούμε από τη διεθνή ανυποληψία? Θα πιάσουν τόπο οι θυσίες του λαού μας? Θα παραμείνουμε χώρα ευρωπαϊκή ή θα συνεχίσουμε την κατηφορική πορεία που θα οδηγήσει με μαθηματική ακρίβεια εκτός Ευρωζώνης και ενδεχομένως εκτός Ευρώπης? Η κυβέρνηση την οποία συγκροτήσατε το 89 με τη Νέα Δημοκρατία, με τον κύριο Μητσοτάκη, όχι για να σώσετε τη χώρα από τον κίνδυνο οικονομικής κατάρρευσης, αλλά για να διαλύσετε ένα ολόκληρο κόμμα, το ΠΑΣΟΚ, και να στείλετε στον κορυδαλό τον Ανδρέα Παπανδρέου. Τότε ο κύριος Καρατζαφέρης ήταν βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Ήταν στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας. Σας έδωσε την ψήφο στην κοινή σας κυβέρνηση. Και στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον τηλεοπτικό σταθμό της Βουλής των Ελλήνων. Κυρίες και κύριοι, από όλους εμάς, καλό σας βράδυ.